μεγάλος Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα για να ανακαλύψει σε ποιο σημείο βρισκόταν ο τάφος του Χριστού και ο Τίμιος Σταυρός του, διότι οι Εβραίοι είχαν ρίξει επάνω τους χώματα και τα είχαν θάψει για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος από την ιστορία του Χριστού. Όταν λοιπόν η Αγία Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα με τους ανθρώπους της, άρχισε αμέσως να ερευνά το τι έγινε ο Τίμιος Σταυρός. Κανείς όμως δεν γνώριζε να της πει πού ήταν παραχωμένος. Τότε όλοι μαζί, αρχιερείς και λαός, έκαναν δέηση προς τον Θεό για να τους αποκαλύψει πού βρισκόταν ο Πανάγιος Τάφος και ο Τίμιος Σταυρός. Τότε ο Κύριος εισάκουσε τη δέησή τους και αποκάλυψε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο ότι ο τόπος που ψάχνουν βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον ναό της Αφροδίτης, τον οποίον είχαν χτίσει μετέπειτα οι Έλληνες. Η Αγία Ελένη, αφού συγκέντρωσε πλήθος εργατών, έσκαψε εκεί και βρήκε τον Πανάγιο Τάφο και λίγο πιο πέρα βρήκε και τους τρεις σταυρούς, δηλαδή τον Σταυρό του Χριστού και των δύο ληστών, καθώς και τα καρφιά τους. Όλοι χάρηκαν με την έβρεση αυτή, μα και πάλι όμως δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένοι, διότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιος από όλους αυτούς τους σταυρούς ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Ο Πατριάρχης Μακάριος όμως είχε εμπιστοσύνη στον Κύριο και δεν ανησυχούσε, διότι πίστευε ότι πάλι εκείνος θα ενεργήσει ώστε να αποκαλυφθεί ο Τίμιος Σταυρός του μαρτυρίου του. Και έτσι και έγινε. Εκείνες τις μέρες κοίτονταν μισοπεθαμένη μια πλούσια γυναίκα λόγω κάποιας βαριάς ασθένειας και οι γιατροί είχαν αποφασίσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει. Αποφάσισαν λοιπόν να ακουμπήσουν επάνω της έναν-έναν τους σταυρούς για να δουν αν θα γίνει κάποιο θαύμα, ώστε αυτή η γυναίκα να μπορέσει να θεραπευτεί. Έτυχε μάλιστα να ακουμπήσουν επάνω της πρώτα τους σταυρούς των δύο ληστών και δεν έγινε τίποτα. Όταν όμως από μακριά πλησίαζαν τον Σταυρό του Κυρίου, ο του θαύματος, η γυναίκα αμέσως συνήλθε και σηκώθηκε υγιής, λες και μόλις είχε σηκωθεί από τον ύπνο. Βλέποντας το θαύμα αυτό, όλοι με ευλάβεια μεγάλη προσκύνησαν τον Σταυρό του Κυρίου και δόξασαν τον Θεό. Μόλις όμως διαδόθηκε το νέο στον λαό, όλοι οι χριστιανοί ζητούσαν από τον Πατριάρχη να τους επιτρέψει να προσκυνήσουν και αυτοί τον Τίμιο Σταυρό. Μα λόγω του μεγάλου πλήθους πιστών αυτό ήταν αδύνατον και έτσι ο Πατριάρχης διέταξε να του φτιάξουν έναν ψηλό άμβονα. Και μόλις ο άμβωνας ετοιμάστηκε, πήρε στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό, ανέβηκε στον άμβωνα και από εκεί ύψωσε τον Σταυρό και έτσι τον έβλεπαν όλοι οι χριστιανοί και με κατάνοιξη φώναξαν «Κύριε Ελέησον». Από τη μέρα αυτή καθιερώθηκε να γιορτάζουμε στην εκκλησία μας την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η Αγία Ελένη έπειτα πήρε τον Τίμιο Σταυρό μαζί της στην Κωνσταντινούπολη, αφού όμως άφησε μέρος αυτού στα Ιεροσόλυμα, στον Πατριάρχη Μακάριο. Ο Σταυρός του Κυρίου είχε 4,5 μέτρα ύψος και 2,40 πλάτος. Αναφέρεται μάλιστα ότι ενώ ο Σταυρός από τη μέρα της έβρεσής του τεμαχιζόταν σε απειροελάχιστα κομματάκια και δινόταν στους πιστούς για ευλογία, αυτός παρέμεινε ακέραιος και δεν μειωνόταν καθόλου. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.